ως συνεταιριστής. Λοιπόν, κύριε Σιδηρόπουλε, ήδη αρκετά τρακτέρ βρίσκονται εδώ στον κόβο της Νίκαιας. Είναι το Πανθεσσαλικό μπλόκο, έτσι? Έγινε μια πρόταση και πρόσκληση να γίνει ένα μπλόκο σε επίπεδο Θεσσαλίας. Νομίζω ότι την πρώτη μέρα το πετύχαμε. Είναι αρκετά τα μηχανήματα τα οποία ήρθαν και από Καρδίτσα και από Λάρισα, από Φάρσαλα, Τύρναβο και από το Δήμο Κιλελέρ, ο Κάμπος. Η πρώτη μέρα δείχνει ότι υπάρχει διάθεση. Πιστεύω η δεύτερη μέρα θα είναι ότι θα έρθουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες συγκεντρώνονται στα χωριά. Θεωρούμε ότι το προσκλητήριο το Πανθεσσαλικό έδωσε το μήνυμά του το ενωτικό. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας ενώνουν. Από τους κτηνοτρόφους, τους παραγωγούς φυτικής και ζωικής παραγωγής μέχρι τον Τύρναβο που είναι εξειδικευμένο προϊόντα. Από εκεί και μετά νομίζω ότι η αυριανή ημέρα για μας είναι ένα νέο προσκλητήριο στους αγρότες που για κάποιους λόγους δεν μετακινήθηκαν. Νομίζω ότι αύριο εδώ θα ξαναδούμε 5 μεγάλα θέματα που αφορά το κόστος παραγωγής, ενέργειας. Ο ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι πολύ, πολύ προβληματικός στη συμπεριφορά του. Από εκεί και μετά υπάρχουν οι νέοι. Στον ΕΛΓΑ ζητάμε και αλλαγή κάπου. Αλλαγή κανονισμού. Και πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα. Είναι ότι η νέα κάπη η οποία προτείνεται ισοπεδώνει τα πάντα. Άρα δεν θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες να καθίσουμε να κάνουμε έναν μεγάλο διάλογο. Γι' αυτό και υπάρχει το προσκλητήριο. Μέχρι πού πάει αυτή η βαλίτσα, για να ξέρει και ο κόσμος. Θα κλείσουν δρόμοι, δεν θα κλείσουν δρόμοι? Κοιτάξτε, η πίεση θα είναι αυτή που είναι. Εμείς θεωρούμε ότι πιέζοντας την κυβέρνηση θα απαντήσει γρήγορα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι άμεσες. Για μας δεν είναι το 5 μέρες ή το 8 μέρες και σίγουρα δεν θα είναι σε μεγάλη διάρκεια. Θα κάνουμε και άλλες ενέργειες που θα δώσουμε έμφαση στον αγώνα μας, μπαίνοντας στην πόλη, πηγαίνοντας σε δημόσιες υπηρεσίες και περιμένουμε και τον κόσμο για συμπαράσταση. Εάν δεν ανταποκριθεί η κυβέρνηση σε πόσες μέρες, δεν ξέρω πόσες θέλετε, αυτό θα φτάσετε μέχρι και με τα τρακτέρ στην Αθήνα? Αυτό θα αποφασίζεται κάθε βράδυ ανά 2 μέρες το τι και πώς, το τι θα συμβαίνει. Νομίζω όλα θα εξεταστούν στην συνέλευση τη βραδινή και τη σημερινή και την αυριανή. Αλλά υπάρχει αποφασιστικότητα, βλέπω, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και εξαθλειωμένος, όπως λένε οικονομικά. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Από τη στιγμή που εγώ πάω στο Βεζινάδικο με το 1,45 και έχω κάνει ενέργειες να παράγω ένα προϊόν και να το εξατομικεύσω, γίνεται ένα δεδομένο ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα ένας υπουργός αλλάζει τους φόρους, ένας άλλος υπουργός αλλάζει το κόστος παραγωγής, ένας άλλος υπουργός ζητάει φόρους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εγώ που έχω κλείσει κάποια δουλειά ή με το εξωτερικό ή ένα προϊόν το οποίο το εισάγω στη χώρα, δηλαδή το βάζω στην αγορά, ξαφνικά εγώ αυτό που κλείνω συμφωνία να έρχεται η πολιτεία και να με μηδενίζει στην κυριολεξία, γιατί δεν είμαι ανταγωνιστικός. Ή αυτό λέγεται κόστος παραγωγής ή λέγεται κόστος ενέργειας. Στέλιο Συγκριτζής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβο και γραμματέας της Συνοδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Στέλιο, βρισκόμαστε εδώ στην Νίκαια, πρώτη μέρα του καλέσματος. Αρκετά δυναμικό το παρόν των αγροτών. Μπορείς να μας πεις ποια είναι τα αιτήματα της περιοχής? Αυτή τη στιγμή τα αιτήματα, και γι' αυτό ανταποκρίθηκε και η περιοχή, και τα οποία μπαίνουν και σε πανελλαδικό επίπεδο και έχουν μπει όλο το προηγούμενο διάστημα και στα προηγούμενα μπλόκα. Καταρχήν είναι να παραμείνει το καθεστώς διημέρων έως έχει, να μην υπάρξει και να μην βάλουν κανένα χέρι στο χήμα τσίπουρο, γιατί αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και εξυπηρετεί τους πρωτοποιούς και δεν εξυπηρετεί τους παραγωγούς. Μετά είναι, σαν αίτημα της περιοχής και γενικό αίτημα, έτσι, είναι η κατώτατη εγγυημένες τιμές, γιατί για ακόμα μια χρονιά, ακόμα μια φορά, πουλήσαμε σε εξαιρετικές τιμές τα προϊόντα μας, και αυτό το βλέπουμε και στο Ροδάκινο και στο Αχλάδι. Συγκεκριμένα πανελλαδικά έχουμε το να υπάρξουν δίκαιες χρηματοδοτήσεις και όχι τα ψίχουλα που δίνουν από τα de minimis για τους παραγωγούς, τους οποίους τα προϊόντα τους έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από το εμπάρκο που άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση στη Ρωσία. Μετέπειτα είναι να έχουμε το αφορολόγητο να πάει στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο 3.000 για κάθε παιδί. Δεν το ζητάμε όμως μόνο για τους αγρότες, το ζητάμε για όλο τον κόσμο. Από εκεί πέρα ζητάμε αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την περιοχή μας, γιατί είδαμε το τελευταίο διάστημα ότι στην περιοχή του Τυρνάβου τα τελευταία χρόνια εξαιρούνται καλλιέργειες με προσχήματα τα οποία παρουσιάζουν οι διάφορες διοικήσεις του ΕΛΓΑ και ανακαλύπτοντας και νέα ζημιογόνα αίτια. Αυτό που ζητάμε είναι ο ΕΛΓΑ να γίνει κρατικός φορέας
που μας αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και στην παραγωγή αλλά και στο κεφάλαιο. Φέτος αισθάνονται εξαπατημένοι οι αγρότες από την τακτική του ΕΛΓΑ στις αποζημιώσεις, είτε στο Αχλάδι, είτε στο Ροδάκινο και ειδικά στο Σταφύλι? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί υπήρχε και μια ανακοίνωση που διαβάσαμε την ημέρα που βρέθηκε μια έτσι λύση για τα διήμερα, όπου διαπίστωνε το κράτος μέσω αυτής της ανακοίνωσης κάποια προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν από τον καιρό. Όπως και εσείς το ξέρετε ο ίδιος αλλά και το site σας, γιατί καλύπτετε αυτές τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε και να σας ευχαριστήσουμε κιόλας γι' αυτό, έχετε δει και από τις επισκέψεις ότι πραγματικά είχαμε τεράστια ζημιά και πραγματικά αυτή τη στιγμή την τελευταία φορά που πήγαμε μας είπανε ότι δεν οφειλόταν στη βροχόπτωση όλη αυτή η καταστροφή που υπέστησαν και τα επιτραπέζια αλλά και κυρίως και τα ενοποιήσιμα σταφύλια. Και η ανακοίνωση του Υπουργείου που είχε αποτελέσματα από πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς και χημεία. Το βλέπετε και το βλέπει πλέον και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι πλέον δεν υπάρχουν εκτιμήσεις. Ό,τι γίνεται έρχονται από τα κεντρικά της Αθήνας, τα κεντρικά γραφεία του ΕΛΓΑ, και ανάλογα με τα χρήματα τα οποία διαθέτει το ταμείο, βάζουν ανάλογες αποζημιώσεις και γι' αυτό κάθε χρόνο πετάνε. Φαντάζομαι έκκληση στους συναδέλφους αγρότες της περιοχής να συμμετάσχουν πιο δυναμικά, έτσι? Δεν ήρθατε για μια μέρα εδώ? Όχι. Αυτή τη στιγμή από την επαρχία του Τυρνάβου, αλλά και με κάποια άλλα τραχτέρ, όπως και εσείς είδατε, είχαμε μια καλή δυναμική παρουσία μέχρι τώρα. Αλλά περιμένουμε και ενίσχυση από τα χωριά και από την πόλη του Τυρνάβου και την πόλη του Αμπελώνα και τις επόμενες ημέρες. Καλούμε αυτή τη στιγμή και από το βήμα που μου δίνετε και τους υπόλοιπους συναδέλφους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάθονται στο σπίτι, παρακολουθούν, να έρθουν εδώ πέρα να αγωνιστούν, γιατί δεν θα υπάρχει αύριο. Ακούσαμε και από άλλους συναδέλφους ότι οι αγώνες κερδίζονται στο δρόμο. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Όλο, κάθε φορά, όλο κάτι πήραμε, και αυτό που πέρα, το σημαντικότερο είναι να μην μας πατήσουν κι άλλο το κεφάλι. Φτάσαμε. Σας χαιρετάμε και εμείς από τα Τρίκαλα. Ήρθαμε, μπορεί να είμαστε λίγοι. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το πλόγο για τις επόμενες μέρες. Τα προβλήματα είναι κοινά σε όλους, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε. Από αυτό εδώ πέρα το μετερίζει, έχουμε πάρει πάρα πολλά και παλεύουμε καθημερινά για να μείνουμε στα χωράφια μας. Καλό αγώνα να έχουμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Τέλειος.